Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μαγικά, από έναν κόσμο μου. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δύο-τρεις κουβέντες. Πέταξε την κάλπικη λύρα πίσω του, ανηφόρησε την Ρόδου Αττικού, κοίταξε το παλιό σπίτι του φίλου του και χάθηκε. Έφυγε σε μια βουβή ασπρόμαυρη σκηνή. 6 νύχτες τώρα χωρίς αυτόν. Στη Βασιλέως Γεωργίου τα απογεύματα πενθούν. Όταν πρωτοβγήκε στη σκηνή, τον ερωτεύθηκε όλη η Αθήνα, έγραψε η κυρία Σόκου, και μπορώ να καταλάβω γιατί. Ήταν ο άνδρας που μπορούσε να κάνει μια γυναικεία καρδιά να σκυρτήσει. Ήταν όμορφος, πνευματώδης, ψεύτης, κομψός, καλλιεργημένος, είχε χιούμορ, έλαμπε, κι όσο για τη φωνή του, ήταν ήδη από μόνη της ένας λόγος να τον λατρέψεις. 6 νύχτες τώρα κρατάει το πάρτι στα Ηλίσια πεδία. Ο Χατζηδάκης στο πιάνο, η Μελίνα ξυπόλυτη καθισμένη στο χαλί, ο Ελίτης, η Νανάς και Αδά που τον φλερτάρει τραγουδώντας του «Είσαι τάβρος που ορμάσα μανιασμένος», ο Αλέκος Ακελάριος, η Νονά του Ικιβέλη, ο Γιώργος Παπάς, η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Εμίλιος Βεάκης, ο Ροντήρης, η Λαμπέτη. Η μουσική που ακούγεται είναι από τη γειτονιά τους. Στο δικό μας παράθυρο απόψε, σε απευθεία σύνδεση, ακούμε τη φωνή του. Για τη δική μας γειτονιά, την προσωρινή. Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Κι όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό Ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Στον ουρανό να σε δω. Σε ζητούσα από καιρό. Μα εσύ γυρνούσες στη γη. Να μου γιάνεις την πληγή. Αυτή η εκπομπή απόψε δεν είναι εκπομπή. Θέλω να του πω όσα δεν πρόλαβα πριν από λίγα χρόνια που το γνώρισα από κοντά. Όμως με το στομάχι στο στόμα, παγωμένα χέρια και απίστευτη ταχυπαλμία,
αφού συναντούσα επιτέλους αυτόν που θαύμαζα, που αγαπούσα από τα 10 μου χρόνια, όταν τον πρωτοείδα να παίζει στο σινεμά, πώς να του πάρω συνέντευξη. Αρχίζουμε και κάνουμε κατάχρηση της φιλοξενίας σας όμως. Γιατί? Τόσες ώρες που σας ταλαιπωρούμε. Καθόλου, παρέα ήθελα εγώ. Ολομόναχος είναι εδώ πέρα. Μπορούμε να ερχόμαστε να σας κάνουμε παρέα. Όποτε θέλετε. Το εννοείται, κύριε Χόρτ. Τηλεφωνάτε και έρχεστε. Γνωριστήκαμε πριν από 10 λεπτά, μισή ώρα και ναι. Μας ξανακαλείτε. Μα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζεις πως τους ξέρεις από πάντα. Ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Μάλιστα. Άρα σας ξέρω από μέσα και όξω. Και εσύ σε μένα. Αυτό είναι σίγουρο. Σκεφτόμουν πως ο πρίγκιπας απέναντί μου ήταν ο ζωντανός επίλογος μιας ολόκληρης εποχής. Το πιο λαμπρό κομμάτι του σελιλόιντ. Τα ξέχαστα ασπρόμαυρα πλάνα του σινεμά. Αισθάνεστε μήχα να σας πω ότι σας αγαπάω πολύ. Ήξερα πως το μου το πείτε. Και? Δεν με εκπλήσετε. Γι' αυτό με ξανακαλείτε. Βέβαια, όχι. Αν θέλετε εσείς να με δείτε, δεν είναι θέμα. Σαν τρελή. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε, Γιώργο. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπω πλήθος κόσμο να κυλά. Μα ψυχή δεν μου χαμογελά. Στα κρεβάτια τα άρρωστα παιδιά. Και στα δέντρα ξερά τα κλαδιά. Την αγάπη πέταξα σε ένα βυθό και το φόβο μου έστρωσα να κοιμηθώ. Απόψε θα φιλοξενηθούμε σε αυτήν την ασπρόμαυρη ευαισθησία που γέννησε το ταλέντο του. Με τα παρελειπόμενα μιας παράξενης συζήτησης που δεν ολοκληρώθηκε 5 χρόνια πριν. Δεν μπορώ να το βλέπω τον εαυτό μου εκεί πέρα. Δεν θέλετε, μην κοιτάτε. Θέλετε να γυρίσω το μόνο. Ναι. Εγώ λοιπόν όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη, απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και με βλέπουν. Τι δεν σας αρέσει τον εαυτό σας? Τα πάντα. Δηλαδή. Η μούρη μου, τα προγούλια μου εδώ, τα... Έχω την αίσθηση, κύριε Χόρν, μερικές φορές, όταν λέτε όλα αυτά τα πράγματα, ότι τα λέτε σχεδόν αφιψηλού. Ξέρετε ότι έχετε υπάρξει και είστε ακόμα από τους σημαντικότερους ανθρώπους που περάσαν από αυτή τη χώρα. Σε αυτό φταίτε που... εσείς. Όχι, εσείς φταίτε. Όχι. Εσείς που με συμπαθείτε. Τώρα παίρνουμε. Ναι, ξεκινήσω. Αυτό το φλογερό πρόσωπο που έζησε τη ζωή με τους δικούς του όρους, που φώτισε 44 χρόνια τον ουρανό της τέχνης, μπορεί να μην ήταν ένας από εμάς, ήταν όμως το όνειρο που μας χρειαζόταν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αλλά να πείτε αλήθεια. Αν ήσασταν ένας τρίτος άνθρωπος και βλέπατε το Χόρν να παίζει και το κοινό από κάτω να χειροκροτεί, να παραλυρεί. Θα λέγω ότι είναι ανισόρροπη αυτή που χειροκροτούν. Γιατί? Εγώ δεν θα χειροκροτούσα τώρα. Χαίρονται με ένα κακό ηθοποιό. Μα δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ τον εαυτό μου δεν θα τον χειροκροτούσα. Αρκετά τράβηξα με αυτή την ιστορία. Προτιμώ να τα πετάξω από το παράθυρο. Και δεν τα πετάτε. Δεν λες τι έχουμε. Ούτε κι εγώ. Θα το κάνω, σας προειδοποιώ. Ένα. Δύο. Δύο. Μα δεν είναι κρίμα τόσα λεφτά. Για πέστε μου, δεν είναι κρίμα. Μα τι έχω κάνει και με βασανίζετε έτσι. Τι θέλετε δηλαδή να καταραστώ την ώρα και τη στιγμή που αγόρασε αυτό το βρωμαλαχείο? Μα δεν το είχα αγοράσει εγώ, να το αγόρασε κάποιος άλλος. Και τι θα είχαμε γνωριστεί και θα ήμασταν και οι δυο φτωχοί. Ενώ τώρα, μα τέλος πάντων δεν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να σας πω. Τα λεφτά δεν τα θέλω για τον εαυτό μου, τα θέλω και για τους δυο μας. Μη φωνάζετε. Θα φωνάζω όσο θέλω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Τι σχέση έχουν τα λεφτά? Έχουν. Ποια? Μα τέλος πάντων, τι θέλετε να σας πω, πως και εγώ σας αγαπώ και να νομίζετε πως το κάνω για τα λεφτά? Τι είπατε? Μα συγχωρείτε πάρα πολύ. Μ' αγαπάει. Η μετοπική σύγκρουση με την Έλλη Λαμπέτη ανακηρύσσονται το πιο ερωτικό ζευγάρι του ελληνικού σινεμά και μας μαθαίνουν πλάνο-πλάνο πώς λέγεται το σ' αγαπώ. Η ζήλια όμως σκοτώνει τον έρωτα.
Τη ζήλευα ελεϊνά, λέει εκείνος. Κάποια φορά από ζήλια της χτυπούσα το κεφάλι στον τοίχο. Θυμάμαι συχνά βλέπαμε ένα ωραίο κορίτσι στον δρόμο και μου έλεγε «Τάκη, κοίτα ένα τέρας». Κι όμως, μου είχε πει σε εκείνη την κουβέντα, η Λαμπέτη δεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Το πιο δυνατό συνέστημα που ένιωσα για αυτήν ήταν όταν με εγκατέλειψε για τον Wakeman. Αισθανόμουν τάβρο σε ιαλοπολείο. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Όταν σας ρωτούν για τη Λαμπέτη, τι θυμάστε πιο πολύ από αυτήν, τι έχετε αγαπήσει πιο πολύ σε αυτήν? Όταν έπαιζα μαζί της. Αυτό λέτε. Και επίσης λέτε και διάβαζε θαύμασια. Θαύμασια. Χθες το βράδυ διάβαζα το Μαλακάση, που εμένα μου αρέσει ο σπίτι πολύ. Το διάβαζε αυτό το μεσολογγίτικο, ερικόρινο, στελασσίνο και ρεθυμιώτη αδερφή. Θα διάβαζε θαυμάσια. Και διάβαζε θαυμάσια το Ευαγγέλιο. Είναι καταπληκτικό ένας άντρας που είχε ζήσει ένα θυελώδη έρωτα με μια τέτοια γυναίκα να λέει μετά από χρόνια ότι αυτό που με έχει συγκλονίσει αυτήν το διάβαζε θαυμάσια. Και επίσης, για την πρώτη σας γυναίκα, έχετε πει το καταπληκτικό για αυτήν είναι ότι σε αυτήν ήταν ότι δεν μου έκανε έλεγχο. Δεν με έλεγχε καθόλου. Δεν ζήλευε, δεν με ρωτούσε που πήγες, τι έκανες, με ποιον μιλάς. Και για την Άννα, ότι ήταν μια μεγάλη ψυχή. Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Και πανέξυπνη γυναίκα και χαριτωμένος άνθρωπος. Εκτιμάται πολύ την εξυπνάδα, έτσι δεν είναι? Στις γυναίκες. Ο κουτός άνθρωπος είναι κουραστικό πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν εγώ είμαι κουτός ή έξυπνος, αλλά οι κουτί με κουράζουν. Κατά τη δική μου κρίση οι κουτί. Υπάρχει πολύ κουταμάρα σήμερα στην εποχή μας. Υπάρχει, ναι. Μα υπήρχε πάντα. Οι ώρες περνούν και στο πάρτι που λέγαμε πριν στον ουρανό, έρχονται και η Αλίκη με την Τζέννη, πάντα καθυστερημένες. Ο Γκάτσος, ο Λογοθετίδης, ο Αυλονίτης, η Άννα Γουλανδρή. Ο φίλος τους τους διηγείται θεατρικά κουσκούς, τις εντυπώσεις του από το Μέγαρο Μουσικής, κάνει πολιτικά σχόλια, διηγείται το τελευταίο ανέκδοτο του Λαμπρία που έκανε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να χαμογελάσει. Ο Χατζηδάκης το ρωτάει για τη γειτονιά τους, εκείνος του λέει χαιρετισμούς του Μίνου Αργυράκη από το χειροκομείο, ειδήσεις για νέους ηθοποιούς, για το εθνικό, για την Ελλάδα που άλλαξε. Ζούμε μια εποχή παρακμής μεγάλης. Τι σας συγκινεί σήμερα σε αυτή τη χώρα? Ο Καραμαλής με συγκινεί. Από γυναίκες? Η Μελίνα ίσως. Η Μελίνα, ναι. Η Μελίνα είναι μια χρυσή φίλη, είμαστε παιδικά χρόνια φίλη μαζί. Να έχει πολύ καρδιά. Έχετε πει πως πολιτισμός είναι να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου. Είμαστε πολιτισμένοι? Οι γυναίκες είναι λιγότερο πολιτισμένες ή άντρες στην Ελλάδα? Αυτό είναι γνώρισμα της φυλής μας. Δηλαδή? Δεν σεβόμαστε την ελευθερία. Εμείς που η ελευθερία γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και κατακτήθηκε. Και κατακτήθηκε, δεν τη σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Εσείς έχετε υπάρξει και συνεχίζετε να είστε πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Κάνετε συνεχώς ό,τι σας αρέσει. Μεγάλη πολυτέλεια αυτή ή όχι? Δεν κάνω ό,τι μου αρέσει. Έχετε πιεστεί ποτέ να κάνετε πράγματα που δεν κάνετε κέφι? Είπατε, δεν κάνω θέατρο, δεν κάνω θέατρο. Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Δεν έχω παρέες βαρετές, δεν έχω παρέες βαρετές. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολυτέλεια που λίγοι την έχουν. Σας είπα, έχω την τύχη να έχω πολύ καλούς φίλους. Και έτσι δεν καταπιέζομαι. Τα χρόνια που είχατε, σε εισαγωγικά έστω, αποσυρθεί. Ήταν αρκετά, 7-8 χρόνια. Δεν μιλούσατε σε κανέναν, δεν είχε συμβεί κάτι? Όχι, τι να σου πω. Απλώς έτσι, θέλετε να μείνετε μόνος σας? Όχι, ήθελα να μην υπενθυμίζω την ύπαρξή μου, εφόσον δεν έκανε τη δουλειά μου. Τρελάθηκες, βρε, θα μου πεις τι θέλεις να μου πεις? Τίποτα! Εσύ θα με σκάσεις, βρε! Τίποτα! Πας, βρε, έλα εδώ, βρε! Τίποτα! Δεν είναι τι θέλεις! Τίποτα! 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 Μα είναι η στιγμή που το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι. Που το αρνάκι γίνεται λιοντάρι. Τρελάθηκα! Και βούτυξες τα λεφτά. Τα βούτυξα! Επιτέλους! Θα ήθελα να παίξω τον Άμλετ. Αλλά δεν μπορώ να παίξω τον Άμλετ. Τώρα να το βγάλω το γερο Άμλετ δεν γίνεται. Δεν έχω τα κότσια για αυτούς τους ρόλους. Τη διάθεση μάλλον δεν έχει. Από ό,τι βλέπω. Φοβάμαι. Θα με επιτρέψεις να σας κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που συναντάτε ανθρώπους έκπληκτους απέναντί σας, αποσβολωμένους,
Αμήχανους. Ναι. Α, ο Χόρν. Είμαι πιο εκπληκτός εγώ με την έκπληξή τους. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι αφήνω έκπληκτος τους ανθρώπους. Με τι τους αφήνω έκπληκτος? Με το μέγεθος της προσωπικότητάς σας. Δεν το έχω μετρήσει αυτό το μέγεθος, δεν το ξέρω. Έτσι όπως τους βλέπετε, πόσο διασκεδάζετε λίγο από μέσα σας. Μερικές φορές, δηλαδή, μήπως η εικόνα που βλέπετε είναι λίγο αστεία. Με τέρπει το να βλέπω ανθρώπους που είναι ικανοποιημένοι από μένα. Δεν λέω όχι. Ο άνθρωπος της νυχτερίδας, του Ριχάρδου, του Άμλετ, του Σλούθ, του Ιβάνοφ, του Δον Ζουάν, του Χιτ, του αρχιμάστορα Σόλνες, ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, υπερήφανος, αξιοπρεπής, με εντυπωσιακή αίσθηση του μέτρου, που αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Ήταν ένα πλάσμα φτιαγμένο από την ουσία των ονείρων. Σιγανά και τα πήγε. Φάσαν όλα αληθινά. Έχω στη δική σου αγάπη. Θάλασσα μικρή. Γρήγορα περνάω καιρό. Ιτιά. Λουλούδια σμένη, δίχως τη δική σου αγάπη. Μα αγάπηκε, μα αγάπηκε. Είναι ο κόσμος πια. Δεν ξέρω, δεν τα βάζω στη ζυγαριά αυτά που κάνουν, είναι καλά ή κακά. Δεν ξέρω. Το πιο ευχάριστο πράγμα που έχετε κάνει στη ζωή σας ποιο ήταν? Ή που κάνετε ήδη, κάνετε τώρα? Να πίνετε καφέ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ίσως? Η φιλία και η αγάπη του πρόεδρου με τιμά πολύ. Έτσι δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω και τον αγαπώ πολύ. Ποιο ζητάτε, κύριε? Την κυρία Ελένη. Δεν είναι εδώ. Η Δεσποινή Ζηλίτα? Δεν είναι κανείς εδώ. Εκτός από μένα φυσικά. Θέλετε να τους πω τίποτα, μα θα έρθουμε. Με συγχωρείτε, αλλά εσείς ποιος είστε? Εγώ είμαι ο Νικάρης. Α, του. Ναι, του. Γι' αυτό σας λέω, εγώ θα μείνω που θα μείνω. Νικάρης είμαι που να πάω. Αν θέλετε να τους παραγγείλετε τίποτα, το λέω εγώ. Όχι, ευχαριστώ, θα περιμένω. Όπως θέλετε. Μα γιατί αναστενάζετε, κύριε? Άστατα, κύριε, άστατα. Τα βάσανα για τους ανθρώπους είναι. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι να μου συμβαίνει, κύριε? Να, στα καλά καθούμε να είμαι χωρίς δουλειά. Έτρωγα εκεί πέρα με 10 μασέλες. Αλλά πώς δηλαδή? Τον έριχνα. Ποιον? Το γέρο. Ποιο γέρο? Που χάθηκε. Γέρος ήτανε, δεν ήξερα από αυτοκίνητα, ό,τι ήθελα τον έκανα. Έτσι, Ένα μεσημέρι τρώγαμε με τον πατέρα μου και ο πατέρας μου ήθελε να κοιμάται το μεσημέρι πάντα. Και λέει στη μητέρα μου να πάρει ο διάολος, αύριο θα χάσω τον ύπνο μου. Λέει γιατί με λέει στην επιτροπή του Εθνικού Θεάτρου για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Λέω τι είναι αυτό? Λέει η δραματική σχολή. Και αμέσως μετά πήγα στη δραματική σχολή, έμαθα που είναι και υπέβαλα μια αυτή, ήταν ο συναδεινός διευθυντής και μου λέει έληξε η υποβολή αιτήσεων, αλλά επειδή είσαι γιος του Παντελή, θα... Και αρπάχτηκα έτσι από μια σανίδα την ώρα που πνιγόμουν και πήγα στη δραματική σχολή. Ήταν ο κατεξοχήν ηρωνικός ηθοποιός μας, λέει ο Κώστας Γιωργουσόπουλος, ένας εξορκιστής. Η μίμηση πράξεως για αυτόν ήταν ένα ξόρκι, ένα άλοθη, ένα προσωπείο για να εξορκιστεί η απελπισία του όντως. Και αυτό και είχε σπάσει τα στεγανά ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό.
ο ίδιος πίστευε πως ο καλύτερος ρόλος που είχε παίξει ήταν ο τρελός από τη 12η νύχτα του Σέξπιρ. Η τρελή του Σέξπιρ, μου έλεγε, λένε πολύ σοφά πράγματα. Ίσως να είμαι κι εγώ λίγο τρελός. Και με υπενθύμιζε το Βυζιεινό και εκείνο το «μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου». Και ο δικός μου συμπλήρωνε. Το νιώθω πολλές φορές όταν εκνευρίζομαι και όταν γίνομαι εμπαθής. Γιατί μην νομίζετε, είμαι εμπαθέστατος. Γιατί έχετε πει ότι τα πράγματα που με συγκινούν πραγματικά δεν τα πλησιάζουν? Δεν με συγκινούν. Φοβάστε όταν να φτάσετε κοντά τους μήπως συμβεί κάτι? Η επαφή δημιουργεί την απόσταση και η απόσταση την επαφή. Αυτό είναι φιλοσοφία μια ζωή ολόκληρη. Να έρθεις κοντά σε έναν άνθρωπο που θαυμάζεις είναι δύσκολο. Μου είχε συμβεί κάποτε με κάποιον συγγραφέα ευρωπαϊκών, τον οποίο είχα διαβάσει και είχα ερωτευτεί όταν τον γνώρισα. Και όταν είδα μάλιστα πως έκανε μπάνιο στη θάλασσα με το σόβρακο, έχασα κάθε ιδέα. Να σε αγαπούν συνέχιζε είναι εύκολο, να αγαπάς είναι το δύσκολο. Εγώ ερωτευόμουν συνεχώς, με τον έρωτα ξαναγίνεσαι νέος, αν και τότε ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Αγόρι μου που είσαι μακριά, δε φεύγει στιγμή από το νου, διψά τη ζεστή σου καρδιά, η δόλια είχε λιδονού. Τώρα που έχεις πια χαθεί απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου μοιάζει σαμπούνι ορφανό. Δεν ξημερώνει Κυριακή, έχει τελειώσει η μουσική και το σπίτι ρημάζει έρμο και σκοτεινό. Κρυώνω κι είσαι μακριά, εσύ που διώχνεις το βοριά και κρατάς από το χέρι το χρυσό καλοκαίρι. Τώρα που έχεις πια χαθεί απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου μοιάζει σαμπούλι ορφανό. Η Λαμπέτη την απέρριψαν στις εξετάσεις. Τη Σάρα Μπερνάρ δεν την πήραν στο κονσερβατουάρ. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος έχει ταλέντο και ποιος. Άλλωστε, την ώρα που έρχεται ένα παιδί μόνο του να δώσει εξετάσεις μπροστά σε επώνυμους ανθρώπους, είναι φυσικό να έχει κάποιο τράκ και να μην αποδώσει. Έδινε την ψυχή του στο κοινό, λέει ο Τάκης Λαμπρίας. Ήταν το σπάνιο είδος του ανθρώπου, ο πολυτάλαντος και ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, η έκφραση του ελληνικού πολιτισμού στην καθαρότερη μορφή του. Εμείς λέμε πως νιώσαμε την εποχή του μέσα από αυτόν. Ταυτιστήκαμε μαζί του κι όχι με τους σύγχρονους στάρ, γιατί μας οδήγησε μέσα από το πανί ή πάνω στη σκηνή να νιώσουμε τη μυρωδιά εκείνων των άλλων καιρών που ζωντάνεψαν μέσα από την κάλπη κυλήρα, το κορίτσι με τα μαύρα, το αλίμονο στους νέους, το μια του κλέφτη, την Αθήνα τη νύχτα, τα χειροκροτήματα, το κυριακάτικο ξύπνημα, την οδό ονείρων. Καπνίζει ένα φουγάρο κι εγώ σε ζητάω σαν πρωινό τσιγάρο και σαν καφέ πικρό και σαν καφέ πικρό. Ως άνθρωπος θα έχω κάνει μόσχημα. Σε όλους. Στα οικονομικά, στα ερωτικά, στα... Πάτε ταξίδια? Όχι. Βαριέμαι. Λόγω έλλειψης καλής παρέας? Όχι, τα βαριέμαι τα ταξίδια. Τι σας ευχαριστεί να κάνετε το βράδυ? Να είμαι με φίλους μου. Άμα είσαστε μόνος σας, τι κάνετε? Βλέπετε τηλεόραση, διαβάζετε, ακούτε μουσική? Τηλεόραση δεν βλέπω ποτέ.
Μουσική ακούω. Σας αρέσει πιο πολύ. Ο Μπαχ. Όσο και σας φαίνεται εξαιρετικό αυτό. Και ο Μότσαρτ. Παρακολουθείτε την ελληνική μουσική, την εξέλιξή της. Πώς. Και είμαι ευγνώμενος στο Λαμπράκι για το Μέγαρο Μουσικής. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ευγνώμενος. Είδα έναν θαυμάσιο ηθοποιό. Θαυμάσιο. Αυτό που παίζει στο Απλό Θέατρο. Έκτακτος. Θαυμάσιος. Και πήγε και του είπα, μου μάθατε πώς παριστάνω. Αυτό το Ρεμπεσόπουλο τον ζήλεψα, όπως ζήλευα τη Μανολίδη, ας πούμε. Εσύ μου είχε πει, με έμαθες τι σημαίνει ηθοποιός, και του λέω εγώ, αποκλείεται, αποκλείεται. Αλλά δεν έχει σημασία τα λόγια, ποιος είναι, ποιος δεν είναι, όσο για μένα αυτή η αίσθηση ενός ανθρώπου, χρησιμοποιώ τη λέξη γενναιόδωρος και πάλι σκέφτομαι, δεν, γενναιόδωρος εισαγωγικά, μια άπλα που είχε. Όταν έλεγε αυτά τα πράγματα, είχε μια άπλα. Αισθανόμουν ότι ήταν ένας άνθρωπος χορτασμένος, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και που αν κάτι του άρεσε τη δεδομένη στιγμή, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πει. Με αυτήν την έλεγε ο γενναιόδωρος. Ήρθα εδώ να σας βρω στο Απλό Θέατρο γιατί είσαστε ο άνθρωπος που τόσα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, θα μπορούσε να την είχατε εκμεταλλευτεί αυτή τη δήλωση του Χόρν και να έχετε κάνει 50 εξώφυλλα, να είχατε δώσει 100 συνεντεύξεις. Δεν κάνατε τίποτα από όλα αυτά. Σιωπήσατε. Αν και είχαν πέσει όλοι σαν τα κοράκια επάνω σας. Ναι, σαν τα κοράκια και ομολογουμένως και σαν τα μαύρα κοράκια. Ναι, η σιωπή. Προτίμησα τη σιωπή, προτίμησα να κάνω τις επιλογές που ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω. Και καλώς τα έκανα με τα λάθη, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Αλλά ναι, σιωπή, σιωπή. Και με το γεγονός με το θάνατό του, η μόνη λέξη που μου ερχόταν ήταν σιωπή. Ναι, σιωπή. Αυτό θα ήθελε και εκείνος. Θυμάστε πότε είχε έρθει εδώ να σας δει? Έχει έρθει 21 Ιανουαρίου του, πριν 5 χρόνια. Και αυτό που σκεφτόμαι αυτές τις μέρες είναι ότι πέθανε 16 του μήνα, τώρα κάνεις αυτή την εκπομπή, η οποία ξαναβγαίνει 21 του μήνα. Συμπτώσεις, περίεργες συμπτώσεις. Αν θυμάστε και εκείνη η δεύτερη εκπομπή ξεκινούσε με την 9η Φεβρουαρίου, έτσι όπως ακριβώς ξεκινούσε μια ταινία του. Ναι. Κάτι θέλει να μας πει ίσως. Μπορεί, ποιος ξέρει. Μπορεί, μπορεί. Άλλη μια κίνηση απλό χεριάς. Έβλεπα τις προάλλες κάτι που έλεγε ο Αλέκος Αλεξανδράκης και έλεγε πόσο αγαπούσε τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτό το χώρο των παθών. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Άλλη μια πράξη αγάπης, έτσι, από εκεί που είναι. Ωραιότατες μεταφυσικές συμπτώσεις για το ξεκίνημα μιας τέτοιας εκπομπής. Ξέρετε πώς έχει σήμερα ο μήνας? 9 Φεβρουαρίου. 9 Φεβρουαρίου 1931. Ασημήρα σας λένε. Εντελώς συμπτωματικά. Α, κατάλαβα. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Όταν είχε πει αυτά για εσάς και για τον Κιμούλη και για τον Λευτέρη Βοιατζή, είχαν σπεύσει την επομένη εφημερίδες να σας χρήσουν διαδόχους του. Πώς το βλέπετε σήμερα αυτό? Νομίζω κανείς, και είμαι απόλυτα βέβαια, δεν είναι καθένας κουβαλάει τη μοναδικότητά του. Ήταν και είναι και θα είναι μοναδικός για το στίγμα που είχε. Εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι είμαι διάδοχος. Όχι. Όχι. Τι θα του λέγατε απόψε? Να είναι καλά στη σιωπή του. Νίκωσε, νίκα, νίκωσε και σκέπασε με. Νίκωσε, νίκα, νίκωσε και παρηγόρησε με.
παρακαλώ να μου χαλάσετε αυτή τη λίρα. Κάλπικη, δυστυχώς. Κάλπικη. Μες στα εναλλασσόμενα σκηνικά της κυρίας με τις καμέλιες, του παράξενου Ιντερμέντζου, της τρίγκλας που έγινε αρνάκι, του βολπόνε, του βροχοποιού, της βαθιάς γαλάζιας θάλασσας, κοιτάζει με εκείνο το φλεγόμενο βλέμμα και μας επιτρέπει να το ρωτήσουμε κάτι ακόμη. Έχετε ιδιοτροπίες? Στα φαγητά. Ναι, τι σας αρέσει πιο πολύ? Τι δεν μ' αρέσει? Τι δεν σας αρέσει? Δεν μπορώ να δεν έχω φάει φέτα ποτέ στη ζωή μου εξού και ο Παλαμάς. Και βούτυρο φρέσκο. Όλα τα άλλα εντάξει. Δεν έχω ιδιοτροπίες, δεν είμαι φαγάς. Ναι. Τώρα πια δεν μου επιτρέπει να είμαι φαγάς, γιατί έχω διαβήτη και δεν κάνω να τρώω μακαρόνια, ρύζια που μου αρέσουν και δεν μπορώ. Ιδιοτροπίες άλλου τύπου? Ανέβεια, δεν ανέχεστε. Οικειότητα, δεν ανέχεστε. Την που πάει να μου αποσπάσει την οικειότητα, ναι. Αυτό ναι, όχι. Λένε για εσάς πως έχετε μονίμως, πάνω από το κεφάλι σας, ένα φωτοστέφανο που λάβει, που το έχουν μόνο οι πρικισμένοι άνθρωποι. Αυτά τα βλέπουν οι αόματοι, οι καημένοι. Σας το αισθάνεστε? Το φωτοστέφανο. Mm. Εάν το αισθανόμουν, δεν θα τον είχα. Γιατί? Θα πει πως ήμουν επιρμένος. Εσείς μου βάλετε το φωτοστέφανο. Εμείς ποιοι εμείς? Εσείς μου μιλήσατε περί φωτοστέφανο. Το βάλαμε, το είχατε. Εμείς απλώς το εντοπίσαμε. Πώς σας ήρθε τώρα να βλέπετε με φωτοστέφανο, μπορείτε να μου πείτε? Και βέβαια δεν μπορούμε να σας πούμε. Αν μπορούσαμε, θα σας λέγαμε πολλά εκείνο το απόγευμα. Αφήνουμε λοιπόν την Ελένη Βαροπούλου να πει πως ο Δημήτρης Χόρν μας έπεισε ότι το θέατρο ανήκει στον ηθοποιό. Διάλεξε να εγκαταλείψει νωρίς το θέατρο και η αποχώρηση αυτή ήταν μια επιπλέον χειρονομία γενναιοδορίας και ευγένειας. Ο Χόρν ήταν ένας διάφανος ηθοποιός. Πολύ ανθρώπινα άφηνε να φανεί η ευαισθησία του, το ευάλωτο, το παιγνιώδες, το πνευματώδες. Η ψυχή του ανέπνεε από τους σπόρους του θεατρικού δέρματος. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να αρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρθείς το όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάβει τα στέρι με φως να ντυθείς. Βέβαια όλοι θα περάσουν να τον δουν. Η Κοτοπούλη, ο Λιβαδίτης, ο Κωνσταντάρας, η Βασιλιάδο, ο Ζερβός, ο Τσαγανέας, που σίγουρα στο τέλος θα του βάλει τις φωνές, επειδή θα συνεχίζει να καπνίζει και εκεί ασύστολα. Ποιος καπνίζει? Ο Τανίας κατά την ώρα των συναλλαγών. Πάλι καπνίζεις εσύ! Κύριε Διευθυντά! 100 δραχμές πρόστιμο, σημείωστε! Αν με δέστατε! Να σας κλέψω ένα τσιγάρο. Ναι. Έχετε. Ναι. Ραλού! Ναι. Η Ραλού είναι φουμαδόρα μεγάλη, έχει. Ναι. Ακαπνίζετε αυτά τα άνοστα, τα... Καταλαβαίνετε τίποτα, τα... Αλλά και ο Χατζηδάκης θα κοιτάξει αλλού όταν ο Χόρν για πολλωστή φορά θα ζητήσει τα δικαιώματά του από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Και ύστερα θα έρθουν ο Γιώργος Ρούσος, ο Δήρων Πάλης, ο Κώστας Μουσούρης, η Κατίνα Παξινού, ο Πρετεντέρης, ο Φωτόπουλος, ο Μακρύς, ο Φιλιππίδης, ο Παπαγιανόπουλος. Ο Χόρν έλεγε πως στη σκηνή μερικές φορές νομίζεις πως έχεις κάποια επαφή με το Θεό. Τώρα στη σκηνή των Αστεριών θα έχει όσο θέλει παρέα το λογοθετήδη που λάτρευε και θα ακούει με προσοχή τις επαναστατικές θεωρίες του περί επιστίας. Αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την επιστία σαν θέμα κοινωνικών δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα. Γιατί? Γιατί ο άντρας είναι άντρας. Θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως κερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια,
τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία Κερατού. Διαφωνούμε κύριε Μακρικώστα. Διαφωνούμε. Πιστεύω στο ένστικτο. Το ένστικτο μας οδηγεί. Το ένστικτο σας συμβούλευε στα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ναι. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και υπεύθυνο για κάποια λάθη σας, σφάλματα. Βεβαίως. Είμαι ενστικτόδης άνθρωπος, δεν είναι νοητικός. Αισθάνομαι μοναξιά, έλεγε εκείνο το απόγευμα του Ιανουαρίου. Οι φίλοι μου έφυγαν. Θα ήθελα να φύγω κι εγώ να συναντήσω τις γυναίκες μου. Είχα μαγνητιστεί από το βλέμμα του. Είχε πει πως ερωτευόταν από 5 χρονών. Η Φοφό, η Μαρία, η Μπουμπού και πολλές ακόμη. Λίγο μετά τα 20 του παντρεύεται μια κοπέλα από καλό σπίτι, τη Ρίτα Φιλίππου. Τον αγάπησε πολύ, τον αντιμετώπιζε με μητρικό τρόπο. 10 χρόνια μαζί με ένα σπουδαίο σύντροφο. Σβήνει τα στέρι του βόρεια, στην ανηφόρια. Μετά έρχεται η Έλλη που την αντιπαθεί από την πρώτη στιγμή, όπως ακριβώς και εκείνη. Καλημέρα σας. Είμαι. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς? Καλά. Περιμένω, με συγχωρείτε. Τον καφέ σας πώς τον πίνετε? Όπως να είναι. Αγαπήθηκαν στο Κάιρο, όταν γύριζαν το κυριακάτικο ξύπνημα του Μιχάλη Κακογιάννη. Σε αυτά τα πλάνα που βλέπουμε, ο έρωτας λάμπει στα μάτια τους. Στην επόμενη ταινία του, στην Κάλπη Κιλήρα, ο Γιώργος Τζαβέλας του συμβουλεύει. Απλώς παίξτε τη ζωή σας. Όχι τώρα, λέει, ίσως δεν θα έπρεπε να είσαι καπάρι στο λαιμό μου. Ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να παντρεύεται. Δεν με αγαπάς, Πάτρα. Όχι αλήθεια, σ' αγαπάω. Πού πας? Μακάρι να ήθελα που πάω. Η Λαμπέτη χωρίζει από το σύζυγό της Μάριο Πλωρίτη και εγκαταλείπεται στο θυελλώδη έρωτο του Χόρν. Ο Βόκοβιτς τους έβλεπε και έλεγε «Να δούμε πως θα ταιριάξουν τελικά οι Βερσαλίες με τα Βίλια». Τέριαξαν. 7 χρόνια πάθους και συνεχών συγκρούσεων. Αχ, τι ντροπή, τέτοια ντροπή, μάνα μου και πολλιέ. Ούτε κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου δεν τη βλέπω. Εκείνη έλεγε, και όταν χωρίσαμε και δεν τρωγόμασταν πια, τον αγαπούσα ακόμη περισσότερο. Αλλά και όταν χωρίσαμε και ερχόταν και κλωτσούσε την πόρτα μου να του ανοίξω, τα είχε κιόλας φτιάξει με μια ηθοποιό. Οι συνεννοήσεις των πρωταγωνιστών ενός μεγάλου έρωτα στο τέλος γίνονταν με δικαστικούς κλητήρες. Τι κι αν το δάκρυ μου να πω, κουβώ το στόμα και πικρό μανούλα μου. Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την Άννα Γουλανδρή, στην οποία λάτρεψε πρώτα το γέλιο της. Δημιούργησαν το Κέντρο Φιλοσοφίας και Διαλογισμού και αργότερα το Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν. Και οι τρεις γυναίκες του πέθαναν από καρκίνο. Και με καμιά δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδιά που τόσο αγαπούσε. Απόψε θα είναι μαζί τους, ποιος ξέρει με πόσους μαγικούς τρόπους. Ίσως μαζί και με τη μητέρα του που αγάπησε πολύ. Μια γυναίκα, όπως τη χαρακτήριζε ο ίδιος, όμορφη, ξέγνιαστη, χαριτωμένη και σπάταλη. Οι γονείς μου πρόκειται συνεχώς να φύγουν για το Παρίσι, γιατί από εκεί ήρθανε, καλέσαν τον πατέρα μου το 12 εδώ πέρα, ήταν αξιωματικός του Αθηνικού. Και μείναμε. Από τον πατέρα σας πιο πολύ τι θυμάστε? Μια σκηνή, μια κουβέντα. Ένα χαστούκι που με έδωσε μια φορά. Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα στα σανσέρα και ακούμπησα πάνω στα κουμπιά και σταμάτησε. Και το έχω κι εγώ αυτό, δεν μπορώ να μείνω μέσα στα σανσέρα. Έχω κλειστροφοβία. Την έχετε από τότε? Δεν ξέρω, λόγω του χαστούκιου, μπορεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού ή του θεάτρου που σας δημιουργούν αυτή την αίσθηση και αισθάνεστε άσχημα? Α, βέβαια.
Στο θέατρο ήθελα πάντα να υπάρχει μια πόρτα που να μπορώ να φύγω. Είναι η έκτη νύχτα που λείπει και κάνω μια νυχτερινή βόλτα έξω από το σπίτι του. Ποιος ξέρει πόσο παράξενα θα φαίνονται εκεί στο δεύτερον όροφο της βασιλέως Γεωργίου Β' τα μέτρητα σημαίνια τα σάκια που ήταν πάντα γεμάτα από τα ποτσιγαρά του. Μπορώ να καπνίσω αν θέλω. Το σιωπηλό τηλέφωνο δίπλα στην καρέκλα του. Η Αλτσχάιμερ είναι μια αρρώστια που διαλύει τη μνήμη, το μυαλό του ανθρώπου. Είναι βέβυλη. Ο Χόρν δεν επέτρεψε σε κανένα να δει το τέλος μιας φωτεινής διαδρομής. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μαγικά, από έναν κόσμο μου κρυφό. Καθόταν εδώ στην πρώτη σειρά και τελείως συμπτωματικά αυτές τις τελευταίες μέρες μία φράση από το έργο έχω την αίσθηση ότι ξανακάθεται εκεί και λέει ο ήρωας να δεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να πεθάνει. Να τελειώσει τα μεσάνυχτα χωρίς ούτε ένα πόνο μέσα σε αυτήν την έκσταση. Θυμάμαι ένα σημείωμά του. Η αληθινή κόλαση, ο αληθινός παράδεισος δεν έχουν ορισμένη θέση. Καμιά φορά μάλιστα θεωρώ πως μπερδεύονται τα σύνορά τους. Ξέρω κολλασμένες στιγμές που έχουν την έκσταση του παραδείσου. Έχετε πει ότι είστε μοναχικός και μόνος. Το έχετε πει. Μόνος είμαι, βέβαια. Αισθάνεστε μοναξιά, δηλαδή. Βέβαια. Μου λείπει η γυναίκα μου πολύ. Φοβόταν τη μοναξιά, δεν ήθελε να είναι μόνος. Η μοίρα όμως τον οδήγησε εκεί. Δεν του στέρισε όμως τους καλούς φίλους, όχι μόνο τους υψηλούς, αλλά και τους απλούς, όπως την κυρία Μαρίνα, που έζησε μαζί του 25 χρόνια. Τον φρόντιζε, του μαγείρευε και δεν άντεχε να τον βλέπει να βασανίζεται εδώ και 4 χρόνια. Μια κουβέντα ετοιμασμένη. Δεν θυμάμαι να έκανε ποτέ άσχημο μορφασμό για κανέναν άνθρωπο. Θυμάμαι μια φορά ήμουν μαστή στη σχολή και μου είχαν δώσει να παίξω στον Παπαφλέστα του Μελά έναν Αμερικανό, το Χάου τον λέγανε. Αρρώστησε ο Ολύμπιος που πρόκειται να τον παίξει και με αρπάξαν και με ρίξαν στη σκηνή. Και αισθανόμουν όταν έβγαινε, ήταν ο Μηνωτής απάνω στη σκηνή, ήταν ο Παπαγεωργίου, ήταν ο Βεάκης. Αισθανόμουν ότι μίκρανα και ότι γινόμουν και τώρα πώς θα με δουν ότι είμαι απάνω στη σκηνή. Δεν είχα την αίσθηση ότι υπάρχω. Το θέατρο είναι μια δύσκολη δουλειά και μένεις πάντα με άδεια χέρι. Άλλωστε και ένα επάγγελμα θνήσει για νες. Από την ώρα που κλείνει η αυλαία δεν μένει τίποτα. Είναι έτσι δεν είναι. Σου λένε η Σάρα Μπερνά ήταν μεγάλη ηθοποιός. Να μην το αποδείξεις πώς ήταν μεγάλη. Ο ηθοποιός δεν αφήνει τίποτα πίσω. Ένα όνομα, ξέρω. Δεν είμαι φιλόδοξος ούτε αρηδίστας, νομίζω. Δεν βάζω στόχους. Τώρα αν βάλω κάτι στο μυαλό μου, άμα μου μπει κάτι, πρέπει να γίνει. Και όταν θέλω κάτι, το θέλω τώρα. Ακαταπαύστος. Βάζω όρια. Είμαι ψεύδοσεμνός. Ψεύδομετριόφρον. Θέλω να κάνω αυτό που θέλω. Στο πρόγραμμα της τελευταίας του παράστασης του αρχιμάστορα Σόλνες του Ίψεν, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, έγραφε «Δεν θα μιλήσω για τη λεγόμενη απουσία μου από τη σκηνή. Η παρουσία του καλλιτέχνη δεν ταυτίζεται με την άμεση εμφάνισή του. Δεν εγκατέλειψα ποτέ το θέατρο. Ούτε το θέατρο με εγκατέλειψε ποτέ». Το σινεμά του αποστρεφόταν και τον εαυτό του στην οθόνη ακόμη περισσότερο. Μόνο μια φορά, λέει, του άρεσε η εικόνα του. Στο μια ζωή την έχουμε. Εκεί στην τράπεζα, πίσω από τον Κισέ. Πάλι καπνίζεις εσύ! Κύριε Διευθυντέ. Έγραφα ωραίες ερωτικές επιστολές. Έτσι μου λέγανε τουλάχιστον. Ο έρωτας είναι μέγας εμπνευστής, δεν είναι. Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ. Συμφωνείτε? Απ' τα μάτια καταλαβαίνεις τον άνθρωπο.
Με παράτηση. Ήμουν ο Ταύρος της Γελοπολίων. Ο εγωισμός βρίσκει 1000 δικαιολογίες για να καλυφθεί ότι δεν είναι εγωισμός, αλλά ότι είναι... Το πληγωμένο εγώ είναι αφόρητο πράγμα. Βέβαια, όσο πιο ευαίσθητος είσαι, τόσο πιο ευάλωτος είσαι. Αλλά προτιμώ να είμαι ευάλωτος παρά να είμαι ανέστητος. Χαθήκαμε τόσα χρόνια. Ναι, πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν έτυχε να σε συναντήσω ποτέ. Θα ήταν αργά να σου ζητήσω συγγνώμη τώρα, ύστερα από 7 χρόνια, για ό,τι σου είπα τότε στην έκθεση. Την πρώτη σου έκθεση. Μετά είναι στο φρικτά που σου μίλησε έτσι άσχημα. Δεν ξέρω. Όταν σε είδαμε... Ήταν ο άντρας μου, Παύλο. Ναι, το ξέρω. Φαντάζομαι πως θα τον εμίσεις εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμίσαι, Παύλο, πως θα μπορούσα να θυμίσεις. Και ούτε σου κράτησα καμιά κακία. Ποτέ δεν θα μπορούσα να κρατήσω κακία σε σένα. Και απόψε θα το τραγουδούν εκεί στον ουρανό. Μπορεί να πήγε να τον δει και ο Τζον Λένον που του άρεσε. Μπορεί και ο Μπαχ και ο Μότσαρτ. Θα πήγε και ο Ταχτσής να του ξαναθυμίσει τα αστεία της κωμωδίας του Charles Lawrence που είχαν δει μαζί στο Λονδίνο. Ενώ είναι απολύτως σίγουρο πως η Μελίνα δεν θα τον έχει αφήσει στιγμή μόνο του. Έγινε παρεξήγηση και εξήγηση δεν δώσαμε. Το φίλο μας προδώσαμε μια δύσκολη στιγμή. Ήταν η ώρα τέσσερι. Εφιάλτες βλέπω και κυρίως στο θέατρο, δηλαδή ότι άργησα και η παράσταση έχει αρχίσει και εγώ δεν έχω πάει ή ότι δεν ξέρω τα λόγια μου πάνω στη σκηνή. Την Άννα είναι μεγάλος καημός του Ελληνικού. Πάντα το βράδυ πέφτω στον ύπνο με την ελπίδα ότι θα την δω στον ήρω μου. Και την έχω δει 2 φορές και αυτά πολύ αχνά. Το βράδυ όταν μένω στο σπίτι και κλείνω την πόρτα είμαι ολομόναχος. Η Άννα η καημένη με περίμενε να τελειώσει η παράσταση, να έρθω να φάω εδώ. Να... Παρακαλώ. Αυτός που ζητήσατε, κύριε. Αυτός που μπορεί να σας ξαναδώσει τα νιάτα. Και πώς θέλετε να είστε ως νέος. Όπως είσαστε ή να σας αλλάξω. Όχι όπως ήμουν. Καλούλης ήμουν, νοστιμούλης ήμουν. Πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο, λοιπόν. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή σας κάνει, κύριε. Α, μου κάνει. Βεβαίως μου κάνει. Τώρα ίσως να φορέσει σύγχρονες ανέσεις. Αλλά αυτά τώρα. Ένας νέος άνθρωπος τα παραβλέπει. Οι ανέσεις είναι κυρίως για τα γεράματα. Τα γεράματα θέλουν το χουχούλιασμα και το ζεστοκόπημά τους. Θα μου πείτε όμως ότι θα πάσουν οι χαραμάδες, ε! Ε, δεν πάνε να πάσουν οι χαραμάδες, τι με νοιάζει τώρα. Εγώ είμαι νέος. Με νοιάζει να πάσουν οι χαραμάδες. Το αίμα των νέων ανθρώπων βράζει. Κοκλάζει. Δεν θα σας κινήσει. Η Αθήνα βρίσκω πως έχει γίνει απάνθρωπη. Η Αθήνα ήταν μια μικρή πόλη, συμπαθής, ο ένας γνώριζε τον άλλον. Υπήρχε η γειτονιά που δεν υπάρχει πια. Υπάρχει γειτονιά. Εκείνη τα σπιτάκια με τα περιβόλια, με τα αυτά, οι γυναίκες που καθόντουσαν απόξω από τα περιβόλια. Υπήρχε μια συγγένεια μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ βλέπετε σε πολυκατοικίες μένουν άνθρωποι χρόνια και δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω πως οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα πολύτιμο πράγμα. Ανεκτίμητο. Ο Δημήτρης Χόρν έφυγε. Ο μικρός Θεός πέταξε μακριά μέσα από τα σιωπηλά δάκρυα των ανθρώπων που αγάπησε πολύ. Όλοι σεβάστηκαν την επιθυμία του για σιωπή. Ο άνθρωπος που δίδαξε την ευγένεια και το μέτρο αποχώρησε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα που επέμενε να μείνουμε όλοι μαζί του για φαγητό.
ήθελε να μας περιποιηθεί και να μας ευχαριστήσει που τον τιμήσαμε, αν είναι δυνατόν. Ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα όλων μας. Και εκείνος ξέρετε τι έλεγε. Θέλετε να φάτε εδώ? Θέλουμε να μείνουμε μαζί σας για το υπόλοιπο της ζωής μας. Θα σας απαλλάξω γρήγορα. Μη λέτε πράγματα τέτοια. Μα τι είμαι, ένας διάλογος. Είχα άλλες 45.000 ερωτήσεις να κάνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έκανα καμία. Θα τις κάνετε με δώσεις, με γραμμάτια. Μακάρι. Μακάρι. Για να ξεπληρώσω την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι σε εσάς. Μη μας βλέπετε, κύριε Χόλμ. Δεν σας βλέπω, γιατί. Κύριε Χόλμ, δεν μπορεί, θα έχετε βαρεθεί. Δεν μπορεί να μην έχετε βαρεθεί. Είναι η πρώτη φορά που υφίσταμε μια κατάληψη. Ήθελα να δω τι πράγμα είναι. Είναι πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη. Θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο, να φύγω. Όχι, όχι, παίζω με αυτό. Τελικά δεν έπαιζε. Πήρε τηλέφωνο και έδωσε οδηγίες για ένα υπέροχο δείπνο. Είπε όμως για κάτι μελαγχολικό. Που ακόμη είχε στα αυτιά μας, είπε αυτό που ήθελε πάντα. Θέλω έτσι να κοιμηθώ και να σβήσω, όπως πέθανε η Αρώνη. Ποιος το ξέρει, τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Αν θα ζήσει ο ερωτάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτώπο, θα σε πάρει κάποτε τα αγρίο τα γέρι και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει, τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει. Έξι νύχτες χωρίς εσάς. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να είναι καλό το ταξίδι σας, κύριε Χόρν. Φιλιά σε όλους. Καλή σας νύχτα.